συνθήκη και μέσα άνοιξε και τα δικαιώτα συρτάρκα σκαμί, δεν είχε τίποτε. Δεν ήπρα κάτι να πιάνω και στρά έμπηκε και αμή, πιάνε και να που σου είπα τα ακολλία που είχε μέσα. 11 και 25 και η κυρία Ανδρούλα κοιμάται. Αφού σπάζουν την τζαμαρία στο πίσω μέρος της οικίας, πετυχαίνουν είσοδο στο σπίτι. Τους αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να σωθεί. Εγώ του αξίστα τριχάτη και μπήκα μέσα και κλείσα την πόρτα τούτη. Να μην είχε πόρτα, να μην έκλεισα την. Δεν και φτάσα να πάω τσάμε, εκλωτσίσαν τη, σπάσαν τη. Αφού τις δένουν τα χέρια και τις κλείνουν το στόμα, τις ζητούν να αφαιρέσει όλα τα κοσμήματα που φορεί. Ήρθαν, σπάσαν την πόρτα, σπάσαν την άλλη, τη δεύτερη πόρτα. Έτσι λέμε, πας στον τοίχο, πιάσε με το, πρώτα από το χέρι, στρα από το σιαγόνι. Έθελαν τα χρυσαφικά, κράτηναν ένα σίδερο από εκείνο που βγάλουν τα λάστιχα από τα αυτοκίνητα που ανοί. Δεν παρά να σταθώ, δεν να μιλήσω. Αλλά είμαι μεγάλη γυναίκα. Έχω οστεοπόρωση, έχω πεπαθάνει κεφαλικό, έχω ζάχαρη. Πώς μπορώ να τρέξω? Τίποτα δεν σταμάτησε τους δράστες, οι οποίοι έσπασαν ακόμη και την μεσόπορτα του διαδρόμου, την οποία είχε κλειδώσει έντρομη η κυρία Ανδρούλα σε μια προσπάθεια να γλιτώσει. Μόνο είπε μου, με φουάσε λαλή μου, γιατί θα σου κάνω με κακό. Αχ, δεν περιγράφονται. Μου μείνουν ούτε ζωή ούτε τίποτε. Οι ληστές μπήκαν και στα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, χωρίς να πάρουν άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Τα δύο πρόσωπα περιγράφονται ως εύσωμα ηλικιών από 25 έως 30 και μιλούσαν την κυπριακή διάλεκτο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν τις κινήσεις της γυναίκας και ότι διαμένει μόνη στο σπίτι. Ένα σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι δεν πήραν χρήματα ή άλλα τιμαλφή παρά μόνο τον σταυρό που φορούσε η 77χρονη στο λαιμό. Πληροφορίες του Αλφα αναφέρουν ότι πριν λίγες ημέρες θεάθηκε άτομο στην περιοχή να κινείται ύποπτα και όταν έγινε αντιληπτός από περίοικους, έβαλε καπέλο και πήρε δήθεν το κινητό του τηλέφωνο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για εντοπισμό των δραστών που φέρεται να εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.